Λέω σήμερα να συζητήσουμε με έναν οικονομολόγο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και ενεργό πολιτικό, τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα. Καλημέρα κύριε Λαπαβίτσα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χαίρομαι που θα τα πούμε ξανά. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Αρχικώς θέλω να σας ρωτήσω αν συμπράτετε στην πολιτική κίνηση του Μέρα 25 με τη Συμμαχία για τη Ρήξη και την Ανατροπή. Ναι, και βέβαια συμπράττω. Ήμουνα από τους ανθρώπους που είχαν δραστήριο ρόλο σε αυτό για να γίνει αυτή να επιτευχθεί αυτή η εκλογική συμπόρεση, όπως την είπαμε, γιατί πιστεύω ότι είναι το μόνο πολιτικό μόρφωμα με τη στιγμή αυτή που έχει κάτι να πει καινούριο και φρέσκο για τα προβλήματα που αναφέρατε, αλλά και την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Βεβαίως θα το στηρίξω, βεβαίως συμπράττω. Δεν θα είμαι όμως υποψηφίος. Μάλιστα. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία. Το λέω αυτό από το. Ωραία. Μας δίνει και την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο πιο ελεύθερα. Όταν λέω πιο ελεύθερα, εννοώ όχι μόνο για τις προεκλογικές ανάγκες, αν και θα έπρεπε να είναι κεντρικό ζήτημα, θεωρώ εγώ, προεκλογικά, τι γίνεται με αυτό το χρέος της χώρας. Δημόσιο και ιδιωτικό πλέον, διότι οι καταστάσεις των πληστηριασμών είναι εδώ, δεν έχουν φύγει. Όμως ας ξεκινήσω με το δημόσιο χρέος. Φαίνεται ότι πια δεν μας απασχολεί εμάς, θα το πω και εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι κύριε Λαπαβίτσα, δεν απασχολεί εμάς, δεν απασχολεί την Κομισιόν, δεν απασχολεί κανένα Eurogroup, είναι αυξημένο, αλλά θα ανεβεί η πιστοληπτική μας ικανότητα, θα αναβαθμιστούμε, οπότε όλα καλά. Είναι έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Μου θυμίζει λίγο η κατάσταση με γενικό τρόπο αυτό που γινόταν στη χώρα μας περίπου το 2007-2008, λίγο πριν να ξεσπάσει η μεγάλη κρίση, το 2006. Τότε θυμάστε που και ο κύριος Σιμίτης είχε κάνει λόγο ότι πηγαίνουμε προς το Δέλτα Μητάφ και είχα βγει να τον φάνε. Όχι πως ταυτίζομαι με τις απόψεις του κύριου Σιμίτη, αλλά δεν μπορώ παρά να το παρατηρήσω. Και βλέπω ότι και πάλι ο κύριος Σιμίτης εμφανίστηκε πριν από μερικούς μήνες και λέει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μου θυμίζει λοιπόν λίγο η κατάσταση στην οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Είναι κάτι του επιμηθέα. Δηλαδή ότι όλα πάνε εντάξει, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, μη φοβάστε, όλα τα έχει η κυβέρνηση υπό έλεγχο. Μην δίνετε σημασία στις Κασάνδρες και ούτω καθεξής. Αυτό μου θυμίζει η κατάσταση. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα όπως τα παρουσιάζει η κυβέρνηση, κυρίως η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση δεν έχει πολλά να πει επί της ουσίας γι' αυτό. Το δημόσιο χρέος είναι ένα κέριο ζήτημα. Είναι περίπου 400 δισεκατομμύρια τη στιγμή αυτή. Ο κ. Μητσοτάκης δανείστηκε άλλα 50 δισεκατομμύρια την περίοδο της πανδημίας. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί με πραγματικά παραγωγικό τρόπο για τη χώρα. Είναι απλώς πρόσθεση στο χρέος. Να σημειώσω ότι μεγάλο μέρος από το δανεισμό αυτό είναι βραχυπρόθεσμος. Δηλαδή σε μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια. Η κυβέρνηση όχι μόνο δανείστηκε παραπάνω, αλλά είναι και βραχυπρόθεσμος δανεισμός. Το οποίο σημαίνει ότι όλο το χρέος μας γενικά έχει γίνει πιο βραχυπρόθεσμο, το οποίο είναι πράγμα πολύ επικίνδυνο. Να σημειώσω ότι επίσης ανεβαίνουν τα επιτόκια παγκοσμίως. Και αυτό για βραχυπρόθεσμο χρέος δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλους κινδύνους. Αλλά εκείνο το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να εφησυχάζει, και βλέπω και διάφορους στις κυβερνήσεις να πιάνουν και να το λένε, είναι ότι πέφτει το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά γιατί πέφτει? Όχι γιατί γίναμε παραγωγικότεροι, ικανότεροι και τέλος πάντων αντιμετωπίζουμε το χρέος με μεγαλύτερη ευκολία, αλλά γιατί υπάρχει πληθωρισμός. Είναι τελείως μηχανικό αποτέλεσμα, διότι το χρέος μας είναι σε ευρώ, το ΑΕΠ μας είναι σε ευρώ. Εάν το ΑΕΠ ανεβαίνει πληθωριστικά, θα πέφτει και το χρέος, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι καμία επιτυχία δηλαδή αυτό. Είναι απόρρια του πληθωρισμού. Και η κυβέρνηση βγαίνει και το παρουσιάζει ως απόδειξη της μεγάλης οικονομικής επιτυχίας της χώρας. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει για τους λόγους που σας ανέφερα και είμαι σίγουρος ότι θα κουβεντιάσουμε κι άλλο. Κύριε Λαπαβίτσα, επιτρέψτε να μείνω λίγο κεντρικά. Αν δεν κάνω λάθος, που μάλλον δεν κάνω λάθος, η σημερινή κατάσταση της χώρας είναι συνεπία αυτού του δημοσίου χρέους που είναι πια στα 400 δις. Υπολογίζω χοντρικά, και λένε και οι οικονομολόγοι που ξέρουν καλύτερα από μένα, ότι το ιδιωτικό είναι 260 περίπου.
δις, τα επιτόκια καλά κρατάνε, καλά το είπατε. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει φέρει τη χώρα εδώ. Πώς λοιπόν περιμένουμε, όποιος και να είναι αυτός που θα κυβερνήσει αύριο, να καλυτερέψει τις συνθήκες στην παιδεία, στην υγεία, στην ενέργεια των πολιτών, στο νερό, γιατί και αυτό πια είναι ένα αμφιβόλο, στους μισθούς, πώς θα γίνει αυτό, δεν είναι η μεγάλη αγχώνη το δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό χρέος? Βεβαίως είναι σπάθα που κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας. Βεβαίως είναι αυτό έτσι. Αλλά από μόνο του δεν είναι το χρέος που δημιουργεί την κατάσταση αυτή. Αυτό που δημιουργεί την κατάσταση δυστοκίας και την έλλειψη οριζόντων για τη χώρα μας, αυτό που δηλαδή που περιγράφεται, είναι η αδυναμία του παραγωγικού ιστού, η οποία βρίσκεται από κάτω από το χρέος. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, κύριε Σαχίνη. Το χρέος μας μεγαλώνει, σας είπα, 50 δισεκατομμύρια δεν είστε, κύριε Μητσοτάκης. Μεγαλώνει, γίνεται πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε, παρά το τι συμβαίνει με τον πληθωρισμό. Γιατί ακριβώς δεν έχει γίνει αλλαγή στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Για να σας το πω κι αλλιώς. Την προηγούμενη δεκαετία η Ελλάδα πέρασε από το μάτι της βελόνας. Η χώρα μας πέρασε βάσκανο, κανονικά. Διαλύθηκαν ζωές, καταστράφηκαν επιχειρήσεις, γκρεμίστηκαν θεσμοί και ούτω καθεξής. Και μπήκαμε στα μνημόνια, τα οποία πλέον είναι θεσμικό καθεστώς. Δεν αναφέρονται. Είναι θεσμικό και νομικό καθεστώς για τη χώρα μας. Αυτό λοιπόν το θεσμικό και νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας, η οποία επιβάλλεται εάν είναι να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις που βλέπουμε μπροστά μας και που έχουμε και στη χώρα μας. Αυτό είναι που κάνει το χρέος μας ιδιαίτερα δυσβάστακτο. Το χρέος δηλαδή είναι απόρρια, κύριε Σαχίνη. Είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας να βάλουμε την Ελλάδα σε άλλη βάση. Τώρα, αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, σας ξαναλέω, μου θυμίζουν τις καταστάσεις του 2006-2007. Δηλαδή ότι είμαστε πάρα πολύ επιτυχημένοι, όλα πάνε καλά, μην ανησυχείτε, τα έχουμε υπό έλεγχο. Δεν είμαστε. Γιατί είμαστε τουλάχιστον κατά 20% φτωχότεροι από το 2007. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε κλείσει το κενό. Τουλάχιστον 20% φτωχότεροι. Εάν δεν δει κανείς τη δομή της ελληνικής οικονομίας, αυτή δηλαδή που είναι και η πραγματικότητα της ζωής μας, θα καταλάβει ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση. Είναι μια οικονομία η οποία δεν επενδύει. Η επένδυση είναι πάρα πολύ μικρή. Οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα μας είναι γύρω στο 14% του καθάριστου εθνικού προϊόντος. Είναι τραγικά χαμηλό το ποσοστό. Οι κεφαλαίουχοι δεν επενδύουν στη χώρα μας, κύριε Σαχίνη. Δεν επενδύουν. Προτιμούν να βάζουν τα λεφτά τους σε χρηματοπιστωτικά, τέλος πάντων, εργαλεία, να τα στέλνουν στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τι κάνουν άλλο. Δηλαδή, ξέρω, αλλά τέλος πάντων είναι τη ώρα. Αλλά δεν επενδύουν. Εάν δεν επενδύει η χώρα, δεν έχει μέλλον. Δεν αλλάζει η οικονομία της. Ταυτόχρονα μας λένε ότι θα έχουμε επενδύσει στο εξωτερικό και αυτό είναι μεγάλη μας επιτυχία. Ναι, και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια η ξένη επένδυση το 2022 και αυτό είναι απόδειξη της μεγάλης μας επιτυχίας. Και ρωτώ τώρα εγώ, πού πήγαν τα λεφτά αυτά, τι λένε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα 7 δισεκατομμύρια. Το 60%, κύριε Σαχίνη, έχει πάει στα ακίνητα, στις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, στις ασφάλειες και ούτω καθεξής. Ένα 15% από τα λεφτά αυτά πήγε στη μεταποίηση. Όταν ο κόσμος λοιπόν ακούει ότι γίνεται επένδυση από το εξωτερικό, μη φαντάζεται ότι φτιάχνονται εργοστάσια, ανοίγουν δουλειές, μπαίνει η χώρα σε άλλη πορεία. Άρα μου λέτε ότι εδώ χαρτιά, έχουμε. Χαρτιά αγοράζουν άρα και μετακίνητα παίζουν. Άρα μου λέτε ότι εδώ έχουμε μια ψευδέστηση στην ουσία ανάπτυξης, αυτό υποστηρίζεται, με τη γνωστή φούσκα πάλι ποτέ τον ακινήτο που όταν σκάσει καληνύχτα. Αυτό μου λέτε. Απολύτως αυτό σας λέω, ότι έχουμε μια ψευδέστηση επιτυχίας, ψευδέστηση ανάπτυξης. Είναι μια κατάσταση που σας ξαναλέω, μου θυμίζει το 2006-2007. Μπορούμε να ζήσουμε έτσι, με την έννοια ότι η χώρα κινείται, πορεύεται για να το πούμε αλλιώς, ή κουτσοπορεύεται για να είμαστε ακόμα ακριβέστεροι. Δεν υπάρχει κάποιος ρυθμός μεγάλης ανάπτυξης. Για το 2023 αναμένουμε γύρω στο 2-2,5% ανάπτυξη. Αυτό είναι όλο. Δεν αλλάζει δηλαδή ο παραγωγικός ιστός. Δημιουργούνται δουλειές, κακές δουλειές, φτωχές δουλειές, χωρίς προοπτικές, που απασχολούν τον κόσμο με πολύ χαμηλά μεροκάματα. Δεν υπάρχει όμως επενδυτική έκρηξη, άνοιγμα σε καινούργιους τομείς. Να πεις ότι η Ελλάδα κάπου μπαίνει, κάτι κάνει, αλλάζει η δομή της οικονομίας. Έχω μια καινούργια οικονομία. Λόγια είναι αυτά, κύριε Σαχίνη. Όταν το δει κανείς από κοντά, καταλαβαίνει ότι αυτό που συμβαίνει είναι η δημιουργία μιας οικονομίας, στην οποία οι μόνοι τομείς που, τέλος πάντων, σημειώνουν επιτυχία είναι αυτό που σας είπα πριν. Τα ακίνητα,
και τα χρηματοπιστωτικά. Τώρα, όταν έχεις μια οικονομία στην οποία τα ακίνητα είναι αυτά τα οποία τέλος πάντων πηγαίνουν καλά, όπως καταλαβαίνετε, θα έχεις ένα σωρό παρενέργειες. Θα έχεις σπέκουλα στα ακίνητα, θα έχεις άνοδο των ενοικίων, θα έχεις δυσκολία της νέας γενιάς να βρει στέγη, θα έχεις όλα αυτά τα οποία τα ζει ο κόσμος κάθε μέρα. Δεν είναι κανένα μυστήριο αυτό. Και αυτό πηγαίνει ταυτόχρονα με την υπερεπέκταση του τουρισμού. Μια τέτοια οικονομία, η οποία δεν αλλάζει τη βάση της. Δεν αλλάζει δηλαδή τον παραγωγικό της ιστό, δεν φτιάχνει καινούργια γεωργία, καινούργια βιομηχανία και ούτω καθεξής, αλλά ασχολείται με τις υπηρεσίες και με τα χρηματοπιστωτικά, τα πνίγεται και στον τουρισμό. 25% του έπαινε ο τουρισμός, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Γιατί ο τουρισμός, εγώ δεν είμαι κατά του τουρισμού, και ειδικά εσείς στην Κρήτη ξέρετε ότι ο τουρισμός έχει και θετικά αποτελέσματα. Αλλά μια οικονομία που πατάει στον τουρισμό δεν έχει δυνατότητες να ανεβάσει την παραγωγικότητά της. Ο τουρισμός είναι πολύ περίεργη δραστηριότητα. Δεν δημιουργεί δηλαδή πεδίο ανόδου της παραγωγικότητας και άλλων τόσμενων κερδοφόρων ή δημιουργικών σχολείων στην κοινωνία. Ιδίως ο τουρισμός ελληνικός, ο οποίος πατάει στα εισαγόμενα σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Ανεβαίνει ο τουρισμός, ανεβαίνουν και οι εισαγωγές. Περίπου μου εξηγείτε γιατί δεν είναι θέμα συζήτησης λοιπόν ούτε το δημόσιο ούτε το ιδιωτικό χρέος, διότι ακριβώς οι αποφάσεις διαχρονικά των κυβερνήσεων με τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους εκεί οδηγούν. Άρα τι να συζητήσουμε, είναι λυμένο. Όμως θέλω να σας κάνω μια κουτοπώνηρη ερώτηση. Καλά, η Κομισιόν, το Eurogroup, που όταν από 120 ανέβαινε 125 μας κόψαν το κεφάλι. Τώρα δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Θα μου πείτε τώρα εσείς τα πήραν όλα. Τα πήραν όλα, ε. Καλά τώρα, κύριε Σαγίνη. Δηλαδή, καταρχήν, οι εκτιμήσεις της Κομισιόν και του Eurogroup και τα λοιπά, καλά, το Eurogroup δεν υφίσταται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά της Κομισιόν οι εκτιμήσεις, οι εκτιμήσεις της Κομισιόν είναι γνωστές για το ότι βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου κατά κανόνα. Είναι μονίμως αισιόδοξες και θέλουν να βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που την αποτελούν. Δεν μη δίνεται δηλαδή ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Μην περιμένετε δηλαδή από τους ξένους, όσο δεν υπάρχει κρίση, να έχετε υπόψη σας. Όσο δηλαδή η κατάσταση στην Ελλάδα δεν ζορίζει διεθνείς οργανισμούς, ξένες τράπεζες, το ξένο κεφάλαιο γενικότερα, μην περιμένετε από το ξένο κεφάλαιο να κρούσει τον κόπο του κινδύνου. Στην ουσία το ξένο κεφάλαιο λέει όσο τα συμφέροντά μου είναι εντάξει, μπορεί να κόψει το λαιμό σου. Αυτό γίνεται και εμείς τον κόβουμε το λαιμό μας μια χαρά. Γιατί ζούμε, επιβιώνουμε. Το λέω αυτό γιατί για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαι σε κανέναν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Αλλά και να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Αλλά είναι μια ζωή που δεν ανοίγει πεδίο για τα παιδιά μας. Και δεν επιτρέπει στη χώρα μας να μπει στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Με δυναμικό τρόπο. Να μην υπάρχει καμία ψευδαίσθηση γι' αυτό. Δεν υπάρχουν θαύματα, κύριε Σαχίνη. Εάν δεν αλλάξει τη δομή της οικονομίας, εάν δεν μπει η χώρα σε άλλη κατεύθυνση, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε αυτό που γίνεται και τα παιδιά μας θα αντιμετωπίσουν τη δυσκολία. Ταυτόχρονα, όσο δεν αλλάζει η παραγωγική βάση της χώρας, θα είμαστε συνεχώς επί ξηρού ακμής. Συνεχώς. Όπως σημαίνει και τώρα, αυτό με το οποίο ξεκινήσατε. Ο λόγος για τον οποίο το χρέος μας, που είναι 400 δισεκατομμύρια, είναι μονίμως επικίνδυνο, είναι ακριβώς γιατί δεν αλλάξαμε τα πράγματα. Δεν βάλαμε τη χώρα σε άλλη κατεύθυνση. Κάναμε αυτό που μας είπε ο ξένος. Ο ξένος πήρε τα χρήματά του, ικανοποιήθηκε ότι εκτελέσαμε τις συντολές του όπως αυτός μας ζήτησε και εμείς ας κόψουμε το λαιμό μας. Εμείς δώσαμε και τα σημικά μας μέχρι και το νερό που πολλοί διαμαρτύρονται. Ακριβώς. Σε μια χώρα σε πτώχευση όλα έχουν πτωχεύσει. Όμως θέλω να σας ρωτήσω έτσι εμφατικά και να επιμείνω. Μήπως αυτό το μοντέλο όπως το λέτε, γιατί δεν είναι εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Χρέος δημόσιο-ιδιωτικό. Γιατί ανάπτυξη να μιλήσει από εκεί και πέρα και ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, όταν οι εφαρμοστικοί νόμοι, αυτό μας είπατε, σου δίνουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μήπως αυτό το μοντέλο copy-paste φοριέται σιγά-σιγά σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και τελικά, γιατί με ρωτάνε πολύ εδώ, μήπως αυτό είναι ο τόνος που δίνει η Κομισιόν, μια τέτοια Ευρώπη θέλει. Αν έθετα. Αυτό που γίνεται στη χώρα μας είναι μια ακραία περίπτωση της γενικότερης κατεύθυνσης που έχει πάρει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Τώρα εδώ θέλω να τονίσω ορισμένα πράγματα που έχουν σημασία.
γιατί δεν είναι η ίδια η κατάσταση με το 2010. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και μέσα στην Ευρώπη και αυτό επηρεάζει και τη χώρα μας. Αν και η χώρα μας, επαναλαμβάνω, είναι μια ακραία περίπτωση και γι' αυτό και δεν προχωράμε. Δύο πράγματα έχουν μεγάλη σημασία για το πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτό επηρεάζει τη χώρα μας. Το πρώτο είναι φυσικά η αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα είναι πολύ διαφορετικός θεσμός από αυτό που ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Γιατί δημιουργεί χρήμα, πακτολό χρήματος, με τρόπο που δεν είχε ποτέ κάνει στις αρχές της κρίσης που ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Αρνιόταν να το κάνει. Σήμερα λοιπόν κάνει αυτό το οποίο κάνει και η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργεί πακτολό χρήματος. Αυτό επηρεάζει όλες τις καταστάσεις και επηρεάζει και τις τράπεζές μας, όπως καταλαβαίνετε. Οι τράπεζες ελληνικές αυτή τη στιγμή μπορούν και δανείζονται. Δανείζονται και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτός είναι ένας λόγος που έχει εκτοξευτεί το βραχυχρόνιο χρέος του ελληνικού κράτους, γιατί το χρησιμοποιεί. Το χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να δανείζονται στις διεθνείς αγορές και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι τράπεζες λοιπόν δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και γενικότερα και ταυτόχρονα έχουν περάσει τα χρέη τους, τα κόκκινα χρέη, τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια αυτά των διεθνών ταμείων, τα οποία. Και είναι κράτος σαν κράτη εδώ, μάλιστα. Μπυρπαρά και είναι κράτος σαν κράτη, μάλιστα. Αυτό. Το δεύτερο που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει επίσης μεγάλη σημασία, είναι ότι έχει στείλει την κατεύθυνση της ανάπτυξης προς αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ως πράσινη ανάπτυξη. Το οποίο επηρεάζει και τη χώρα μας. Μας στέλνουν δηλαδή στην αηφόρο ανάπτυξη την υποτιθέμενη, σε όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες και ούτω καθεξής. Προφανώς η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια πορεία ανάπτυξης η οποία να είναι πιο ευνοϊκή και φιλική προς το περιβάλλον. Εννοείται. Μια βόλτα να κάνει κανείς προς την Πτολεμαΐδα θα καταλάβει για ποιο λόγο αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει όμως αυτό ότι πρέπει να ακολουθήσουμε πολιτική αναπτυξιακή τέτοιου τύπου? Κάθε άλλο. Η πολιτική αυτή, την οποία μας την προβάλλει η κυβέρνηση, πηγάζει από τις ανάγκες των κεντρικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από τις ανάγκες της γερμανικής βιομηχανίας και άλλων χωρών να παράγουν τα προϊόντα τα οποία θα αγοράσουμε για να τα βάλουμε για να έχουμε την υποτιθέμενη. Αηφόρο, τέλος πάντων, ανάπτυξη αυτή, την πράσινη ανάπτυξη. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα μας απαραίτητα. Δεν είναι αυτό η στρατηγική την οποία την έχουμε σχεδιάσει εμείς, που να αντιμετωπίζει τις δικές μας ανάγκες, που να μας βάλει σε άλλη πορεία ανάπτυξης, κύριε Σαχίνη. Δεν γίνεται έτσι να πάει η χώρα μπροστά. Εκτελούμε αυτό που μας λένε. Και βγαίνουμε και λέμε ότι όλα πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Κύριε Λαπαβίτσα, να πάμε λοιπόν στο πώς. Και είπατε, δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι. Το είχετε ξεκαθαρίσει αυτό. Πώς λοιπόν θα μπορούσες να μιλήσεις σε αυτές τις συνθήκες για μια χώρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα διεθνές περιβάλλον? Φαντάζομαι δεν εννοείται τα πάντα. Και καλώς θέσατε τη μονοθεματική του τουρισμού. Η Κρήτη ναι ωφελείται, αλλά προσέξτε, μια πανδημία έφτασε για να πούνε το δεσπότη Παναγιώτη εδώ. Για να τα λέμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μονοκαλλιέργεια. Οπότε σας ρωτώ. Ποιες είναι εκείνες οι δραστηριότητες που θα μπορούσε η χώρα να παίξει με πολλά εισαγωγικά η λέξη στο διεθνές περιβάλλον και κυρίως ποιο παραγωγικό μοντέλο όταν από πάνω είναι αυτή η αγχώνη? Πώς το σπάς, πώς πας την αγχώνη για να πας σε παραγωγικό μοντέλο? Ή θα έπρεπε οι εφαρμοστικοί νόμοι που ισχύουν ακόμη, για να μην τρελαθούμε, να έχουν γίνει ως ελληνικό μοντέλο μιας άλλης ανάπτυξης που δεν έγινε? Μπορούν να γίνουν? Ερωτήματα πολλά. Αλλά μου τα γεννήσατε, ναι, από τη συζήτηση. Το δεύτερο ερώτημα είναι εύκολο να σας απαντήσω. Δεν γίνεται αυτό με τους εφαρμοστικούς νόμους. Οι εφαρμοστικοί νόμοι δεν έχουν πλαστικότητα, δεν μας επιτρέπουν να λειτουργήσουμε με τρόπο ώστε να βάλουμε σε κίνηση ένα πραγματικά διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η χώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σύγκρουση απαιτείται με αυτό. Ρήξη δηλαδή, όπως λέει και το όνομα της εκλογικής συμμαχίας αυτή που αναφέραμε στην αρχή. Αλλά το ερώτημα που μου κάνετε είναι το κέριο ερώτημα και απορώ που το πολιτικό σύστημα δεν τη συζητάει. Ξέρετε, δεν το συζητάει. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, την περίοδο της κρίσης έλεγαν πολλοί το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πολιτικό, δεν είναι οικονομικό. Δεν ήταν αλήθεια αυτό. Οικονομικό ήταν το πρόβλημα της Ελλάδας. Αλλά καταλάβαινα γιατί το λέγανε. Θέλανε να μας πούνε ότι άμα κάνουμε πολιτική αλλαγή θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ναι. Όταν πέρασε η κρίση, γιατί εφαρμόσαμε τα μνημόνια, το ξέχασαν όλοι ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πολιτικό. Το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι τώρα. Είναι εμφανές. Είναι ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα το οποίο δεν συζητάει για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας.
δεν τα τρέχει επιτάπητος, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της συζήτησής μας. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή το πόσο φτωχό είναι το πολιτικό σύστημα και το πώς επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια, χωρίς να βάζει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Δεν το κάνει αυτό. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε μόλις τώρα. Ποιο μοντέλο για τη χώρα μας, πώς μπορεί να μπει σε κίνηση αυτό, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ λοιπόν θα σας πω το εξής. Δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι. Η χώρα μας καταρχήν δεν έχει αποταμίευση. Πάσχει από αποταμίευση. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς που θα δημιουργήσουν αποταμίευση ώστε να υπάρξουν οι πόροι για την ανάπτυξη. Η χώρα μας δεν έχει τραπεζικό σύστημα που να στηρίζει και αυτό την ανάπτυξη. Έχει τράπεζες, τις οποίες τις στηρίξαμε όλοι, οι οποίες τώρα φρόντισαν να πάρουν τα στεγαστικά και άλλα δάνεια και να τα πουλήσουν στα κοράκια. Οι οποίες τράπεζες δεν δανείζουν, και έχει χρόνια που δεν δανείζουν και δεν δανείζουν για την ανάπτυξη. Δεν δανείζουν επίσης για το στεγαστικό. Δεν μπορείς να πάρεις στεγαστικό δάνειο, και αυτό, ή τέλος πάντων θα το πάρεις εύκολα. Και αυτό δημιουργεί και ένα σωρό άλλα προβλήματα για τους νεότερους και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε λοιπόν τράπεζες που να μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο που πρέπει να επιτελούν οι τράπεζες, αν είναι να περάσουμε σε ανάπτυξη. Τρίτον, δεν έχουμε επένδυση, αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως. Η χώρα μας χρειάζεται επενδύσεις και χρειάζεται εγχώριες επενδύσεις. Και πολλά άλλα τα οποία δεν έχουμε. Δεν έχουμε, δεν χρειάζεται, δεν λέτε, έχουμε σύστημα που να αξιοποιεί το καλά εκπαιδευμένο εργατικό μας δυναμικό. Κοιτάξτε, κύριε Λαπαβίτσα. Περιμένουμε αρχή ο ξένος να το προσλάβει. Μια χαρά το λέτε. Κοιτάξτε. Δεν είναι, όταν λέτε παραγωγικές επενδύσεις, εννοείται φαντάζομαι. Γιατί επένδυση σε κανένα τρίχρονο θα γίνει και εδώ, στις Γούρνες, στην πρώην Αμερικανική βάση, καζίνο για να τα μαζεύει. Επένδυση εννοώ. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ να έρθει ο ξένος ή ακόμα και ο Κινέζος με τη χρυσή βίζα ή κάποιος άλλος ξένος από κάποιο φαντ που ειδικεύεται στα ακίνητα να αγοράσει ακίνητα στην Αθήνα και να τα εμφανίσει αυτό ως άμεση επένδυση και να αρχίσει να παίζει παιχνίδια με τις τιμές των ακινήτων και να εκτοξευτούν οι τιμές των ακινήτων, να εκτοξευτούν και τα ενίκια, να μην μπορεί ο κόσμος να βρει σπίτι, να μην αγοράσει σπίτι. Γιατί αυτό συμβαίνει, κύριε Σαχίνη, και παρουσιάζεται ως επένδυση. Όταν μιλάμε για επένδυση, εννοούμε επένδυση σε παραγωγικούς τομείς που να αλλάξει το χαρακτήρα και το προφίλ της χώρας και στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή στην γεωργία, η οποία είναι υποκατάρρευση, αλλά και στο δευτερογενή τομέα, στη μεταπτυχιακή δηλαδή, για να δημιουργηθούν οι θέσεις που χρειάζεται, για να δημιουργηθεί η παραγωγικότητα που χρειάζεται και ούτω καθεξής, και να περιοριστούν οι υπηρεσίες. Όχι να συρρυκνωθούν με την έννοια του να πάψει ο κόσμος να έχει δουλειά εκεί, αλλά να μεγαλώσει το υπόλοιπο. Για να αλλάξει η ισορροπία της οικονομίας υπέρ του παραγωγικού ιστού. Δεν γίνεται αυτό με σημερινές συνθήκες, κύριε Σαχίνη. Απαιτείται τομή, απαιτείται ρήξη, απαιτείται καταρχήν αντίληψη του προβλήματος. Και δεύτερον, απαιτείται δημόσια παρέμβαση. Το ιδιωτικό κεφάλαιο στη χώρα μας δεν θα το κάνει ποτέ. Τελεία. Αυτό φαίνεται και από το πώς επενδύει. Έχει να επενδύσει σημαντικά ο Έλληνας κεφαλαιούχος από το 2007. Δεν έχει επενδύσει σημαντικά κεφαλαιούχος από τότε. Δεν υπάρχουν κεφαλαιούχοι, δεν επενδύουν. Όταν τους ρωτήσεις γιατί, πιθανώς να σου πούν δεν είναι οι συνθήκες κατάλληλες. Δηλαδή, τι δεν είναι οι συνθήκες κατάλληλες, τι λείπει δηλαδή, τι άλλο θα ήθελε ο Έλληνας κεφαλαιούχος για να επενδύσει. Εδώ στην αγορά εργασίας είναι η αγρία δύση μετά τα μνημόνια στην Ελλάδα. Τι άλλο απαιτεί δηλαδή ο Έλληνας κεφαλαιούχος για να επενδύσει. Δεν επενδύει όμως, γιατί προτιμά να κάνει άλλα πράγματα με τα λεφτά του. Η απάντηση για τη χώρα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει δημόσια παρέμβαση. Εδώ βέβαια θα προκύψει το επόμενο θέμα που θα το καταλάβουν και είμαι σίγουρος, θα το πούν και οι ακροατές μας. Ποια δημόσια διοίκηση. Με αυτή τη δημόσια διοίκηση που σήμερα έχουμε, αυτή η δημόσια διοίκηση θα το κάνει. Όχι, δεν είμαι τυφλός. Κανείς μας δεν είναι τυφλός. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι για να περάσουμε σε τέτοιο πλάνο, να περάσουμε σε τέτοια διαδικασία αλλαγής, πρέπει να αλλάξει και η δημόσια διοίκηση. Είναι εμφανές. Να έχουμε δημόσια διοίκηση η οποία θα ταιριάξει με δημόσιες τράπεζες και με δημόσια επένδυση. Δηλαδή θα διαπνέεται από αίσθηση δημόσιου καθήκοντος και θα είναι υγιής. Και θα δουλεύει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει συντονισμένη προσπάθεια, εθνική και κοινωνική. Δεν γίνεται με τα λόγια, κύριε Σαχίνη. Ούτε γίνεται με τα σημερινά αυτά που βλέπω την κυβέρνηση να λέει, αλλά και την αντιπολίτευση. Για κάτι τέτοιο μιλάμε τη στιγμή αυτή. Για μια τέτοιου είδους τομή. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, κύριε Σαχίνη, σας ξαναλέω, η χώρα μας θα συνεχίσει να ζει. Μπορεί να συνεχίσει να ζει επί ξηρού ακμής. Αλλά θα χάσει το τρένο.
Το τρένο φεύγει, δεν είμαστε πάνω του. Η παγκόσμια οικονομία κινείται, αλλάζει και εμείς είμαστε όλο και μικρότερο κομμάτι της. Άρα αυτό συμβαίνει. Ή αλλάζεις τη ίδια τη δομή της οικονομίας σου ή είναι χαμένο παιχνίδι. Αυτό λέτε. Ακριβώς αυτό λέω. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Αλλά αυτό φυσικά για να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, απαιτεί κοινωνική ρήξη. Απαιτεί αλλαγή με τις δομές του κράτους και απαιτεί κοινωνική ρήξη. Θα σας το πω κι αλλιώς. Έχει περίπου, όπως όλοι ξέρουμε, μια δεκαετία και πάνω που τα μνημονιακά γίνανε καθεστώς. Νόμος πλέον του κράτους και εφαρμοστικοί νόμοι, πλαίσιο, όλα αυτά. Ποιος επωφελήθηκε από αυτό? Ποιος επωφελείται δηλαδή από την οικονομία που εμφανίστηκε, αυτή την οικονομία την οποία περιγράψαμε, την προβληματική αυτή οικονομία, η οποία επιβιώνει αλλά χωρίς μέλλον? Ποιος επωφελείται? Υπάρχει ένα στρώμα του πληθυσμού. 10%, 15%, 20%, ας μην πούμε τώρα στα ποσοστά. Υπάρχει ένα στρώμα του πληθυσμού στα ψηλά, το οποίο έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και κυρίως έχει πρόσβαση σε διαφόρων ειδών προσόδους, κύριε Σαχίνη, που δημιουργούνται από το σύστημα αυτό. Όχι προκέρδος με την έννοια του κέρδους που απορρέει από την παραγωγική δραστηριότητα, το ρίσκο που παίρνει ο καπιταλιστής και ούτω καθεξής, αυτά που λένε θεωρίες, αλλά προσόδους. Δηλαδή, δικαίωμα στο εισόδημα, γιατί έχει κάποια θέση στον κρατικό μηχανισμό ή κάποια θέση στον οικονομικό μηχανισμό, η οποία επιτρέπει την απόσπαση εισοδήματος, πρόσοδο. Στη χώρα μας λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό που σας είπα και πριν, το οποίο αποσπά μια χαρά προσόδου στην αρχή. 10% είναι αυτό, 15% είναι αυτό που είναι. Αυτό το στρώμα έχει πάρα πολύ μεγάλο συμφέρον και κάθε επιθυμία να μείνουν τα πράγματα όπως έχουν. Δεν ενοχλείται, κύριε Σαχίνη. Έχει τα εισοδήματά του, έχει τα σπίτια του, έχει τις βίλες του, έχει τα ταξίδια στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, έχει μια ζωή η οποία, όπως όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα, αν έχει λεφτά, μια χαρά είναι η ζωή. Έχει αυτό. Αυτό το στρώμα είναι που δεν θέλει την αλλαγή. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό το στρώμα που είναι πάνω και αξιοποιεί αυτές τις καταστάσεις προς όφελός του, δεν θα επιτρέψει εύκολα την αλλαγή, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό σας λέω ότι για να μπει η χώρα μας σε άλλο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο απαιτεί ο ελληνικός λαός, απαιτεί δηλαδή το λαϊκό και το εργατικό στοιχείο, πρέπει να υπάρξει κοινωνική ρήξη. Πρέπει να υπάρξει τομή, πολιτική τομή, να πάρει ανάσα ο τόπος, να προχωρήσει, να πάει μπροστά. Αυτό είναι το ζητούμενο, κατά την άποψή μου. Και γι' αυτό σας λέω και πριν, όπως σας είπα και πριν, αυτή η εκλογική συμπόρευση που αναφέραμε, είναι το μόνο πράγμα που βλέπω εγώ που να δίνει κάποια μια ακτίδα αισιοδοξίας. Όχι ότι θα συμβούν δραματικά πράγματα, δεν γίνεται έτσι, αλλά τουλάχιστον μια ακτίδα αισιοδοξίας. Μπορούμε τουλάχιστον να αρχίσουμε να συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας και όχι περί όνου σκιάς. Το οποίο είναι αυτό που συμβαίνει πολύ στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Φώτης, καλημέρα. Υπάρχει παρόλα αυτά μια κλασική ερώτηση και θα την ξανακάνω, λέει, με όλο το θάρρος, κύριε Λαπαβίτσα. Κοντεύουμε να έχουμε αναλύσει στο 500% τι έχει συμβεί. Όμως κανείς δεν έχει καταφέρει να μας εξηγήσει, ούτε οι αστρολόγοι, τι έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκατε από το 2014 και από ένα κόμμα που είχε έστω δύο προτάσεις, έγινε πιο μνημόνιο και από τον Ντάιζενμπλουμ. Έχετε κάποια εξήγηση? Τώρα εδώ θα μπούμε στο τι έγινε πάλι. Όχι, εδώ, δεν θα. Με μία κουβέντα. Μία κουβέντα θέλω να μας πείτε. Να απαντήσετε στον ανακροατή. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να κάνετε ανάλυση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ απλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταλλαχθεί. Ενώ είχε μια υπόσχεση, έφερε την υπόσχεση ότι θα αλλάξει τα πράγματα. Ήταν κάτι φρέσκο για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Γι' αυτό και εγώ στήριξα και τέλος πάντων μπήκα μέσα για να βοηθήσω, γιατί είχε κάτι καινούριο. Δεν ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν μέσα στους μηχανισμούς εξουσίας και διαπλοκής που χαρακτηρίζαν την Ελλάδα το 12, 13, 14, 15. Δεν ήταν έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό εγώ και άλλοι πιστέψαμε ότι ορίστε ΝΑΤΟ, μπορεί από εδώ να αρχίσει να προκύπτει κάτι με τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο να αλλάξει τις καταστάσεις. Δεν θα γινόταν κανένα σοσιαλισμός. Έχει διάφορους που νομίζουν ότι θα κάνει σοσιαλισμό ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν θα γινόταν κανένα σοσιαλισμός. Θα μπορούσε όμως να γίνει αυτή η ανατροπή την οποία πολύ σας περιγράφω και τώρα. Να μπει η χώρα σε άλλη πορεία υπέρ των πολλών, υπέρ του λαϊκού στοιχείου, να πάρει ανάσα ο τόπος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δεν έγινε, γιατί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε κάτω των περιστάσεων και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο είναι κάτι, δεν είχε εκείνο που είχε πριν από 10 χρόνια. Είναι ένα ενταγμένο κόμμα, είναι ένα κόμμα του συστήματος, είναι ένα κόμμα το οποίο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στηρίζει αυτό το 10-15% στην κορυφή της κοινωνίας, το οποίο αποσπά τις προσόδους τις οποίες σας ανέφερα. Ο μηχανισμός αυτός μην έχετε καμία αμφιβολία, κύριε Σαχίνη. Είναι πάρα πολύ σκληρός.
είναι ο μηχανισμός πίσω από την εικόνα. Πίσω από αυτό που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε αισθητοδό στην Ελλάδα, αλλά δεν το συζητάμε. Είναι αυτός ο μηχανισμός που κατέχει την περιουσία, ελέγχει τα πράγματα, κατευθύνει τις καταστάσεις στη χώρα μας, αλλά δεν βγαίνει ό,τι πει. Αυτός ο μηχανισμός στηρίζεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί το κυριότερο στοιχείο, τα κυριότερα κομμάτια του να μην έχουν κάποια τύπα, να προτιμάνε τον κύριο Μητσοτάκη για παράδειγμα. Δεν σημαίνει όμως ότι φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Είναι μέρος του συστήματος και αυτό. Είναι ένας άλλος τρόπος για να γίνει αυτή η διαχείριση. Η οποία μας έφτασε όπου μας έφερε. Στο διατάφτα λοιπόν, γιατί θα τα ξαναπούμε, στο διατάφτα και κλείνοντας σήμερα την επικοινωνία, θέλω να σας ρωτήσω. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει ο άλλος δρόμος για ένα παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Δεν λέτε εδώ και κάτι τρομακτικά extreme. Λέτε ότι η χώρα πρέπει να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις για να έχει ανάπτυξη σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο οικονομίας. Αλλά χρειάζεται ρήξη. Ερώτηση. Πιστεύετε ότι είναι έτοιμη η κοινωνία για μια τέτοια ρήξη, όσο πιεσμένη και καταπιεσμένη και αν είναι, όταν στην πρώτη δυσκολία είναι ο Άρτος Σιμών ο επιούσιος που δεν υπάρχει? Και τώρα φτάσαμε στο πιο δύσκολο ερώτημα. Το πιο δύσκολο ερώτημα, το οποίο δεν είμαι μάγος για να το απαντήσω, όπως καταλαβαίνετε, θα σας δώσω μια άποψη. Αυτό είναι και το δυσκολότερο ζήτημα. Γιατί οι οικονομολόγοι μπορούν να μας πούν τι γίνεται, να μας λένε τι γίνεται στην οικονομία κτλ. Αλλά το τι λέει το μυαλό του ανθρώπου είναι το κάτι άλλο. Και κατά πόσο το τι λέει το μυαλό του ανθρώπου γίνεται πράξη, αυτό είναι και κάτι ακόμα διαφορετικότερο. Η ελληνική κοινωνία. Να σας πω το εξής. Η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός σε κρίσιμες στιγμές έδειξε ότι έχει το θάρρος να προχωρήσει σε αποφάσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Το λέω αυτό γιατί πολλοί λένε για τον ελληνικό λαό και αυτό που υπονοήσατε και εσείς στην ερώτηση ότι δεν δείχνει όρεξη για διατομή και ρήξη. Εγώ ξέρω ότι το καλοκαίρι του 2015 όταν τέθηκε το θέμα του δημοψηφίσματος ο ελληνικός λαός με το πιστόλι στον κρόταφο είπε όχι. Αυτό δεν θα το κάναν πολύ. Ξέρω λοιπόν ότι υπό ορισμένες συνθήκες, όταν νιώσει ότι υπάρχει ηγεσία, όταν νιώσει ότι υπάρχει συγκροτημένη πρόταση, όταν μπορεί να εμπιστευτεί τους ανθρώπους που το λένε αυτό και δεν πιστεύει ότι είναι ψεύτες πολιτικοί, πιστεύω λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, όταν με αυτές τις συνθήκες, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει κανείς από το λαό αυτό. Συνήθως. Πιστεύω επίσης ότι ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Όχι η πλειοψηφία, αλλά καθόλου αμιλητέο, είναι ήδη έτοιμο να αντιμετωπίσει και να σκεφτεί άλλες λύσεις, άλλη πορεία για τη χώρα, να μπει σε μια διαδικασία τέλος πάντων δημιουργική όσον αφορά όλη την κοινωνία. Το πιστεύω αυτό. Γι' αυτό και η μόνη απάντηση που μπορώ να σας δώσω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε αυτές τις ιδέες, αυτές τις απόψεις και πρέπει να τις καταθέτουμε στον ελληνικό λαό συγκροτημένα, απαντώντας στα προβλήματά του. Εδώ και τώρα και ανοίγοντας πεδίο για το μέλλον. Αυτό δεν θα προκύψει όμως μέσα από το σοφό καθηγητή που θα καθίσει στο γραφείο του και θα βρει την απάντηση. Θα προκύψει μέσα από συζήτηση, από πολιτική διεργασία, από ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία. Να ακούσει πρέπει κανείς το τι λέει η κοινωνία, να καταλάβει τι είναι και να το ενσωματώσει μέσα σε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο να απαντάει στα προβλήματα και να την βάζει σε άλλο δρόμο. Αυτό έχουμε μπροστά μας, κύριε Σαχίνη. Δεν είναι κάτι. Μάλιστα. Κύριε Λαπαβίτσα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, ένα κομμάτι το περιγράψατε το 2015. Έχω και εγώ και άλλοι, έχουμε δημοσιογραφικά μιλώντας τουλάχιστον, αλλά και ως πολίτης, κάποιες απορίες. Δηλαδή, είπατε εσείς υπεμφατικά το όχι με τον πιστόλι στον κρόταφο. Σωστά το λέτε. Έτσι έγινε. Ναι. Έτσι έγινε. Αλλά όταν του έκαναν με το στανιό το όχι ναι, δεν το υποστήριξε το όχι. Εγώ αυτό το κρατώ. Αυτός θα έπρεπε να το υποστήριξει. Περιμένει από κανένα σωτήρα. Δεν το υποστήριξε. Κάθισε στο σπίτι. Αυτό κύριε Σαχίνη είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ευχαρίστω να το κουβεντιάσουμε γιατί πηγαίνει στην καρδιά του πολιτικού ζητήματος της χώρας μας. Εγώ όπως ξέρετε ήμουν και είπα και το σίδερο εκείνες τις μέρες και μπορώ να σας πω την άποψή μου γι' αυτό, γιατί το έχω σκεφτεί πολύ και για πολλά χρόνια δεν μπορούσα καν να μιλήσω γι' αυτό, γιατί ήταν κάτι που με ενοχλούσε, με πλήγωνε ματιά.
Τώρα, επειδή πέρασαν τα χρόνια, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και να το κουβεντιάσουμε με ψυχραιμία, γιατί είναι ένα κέριο ζήτημα για το πώς θα πάει η χώρα μας μπροστά. Για το τι μπορεί, ποια μπορεί, ποια θα είναι η αυτενέργεια του ελληνικού λαού, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει και τι απαιτείται γι' αυτό. Ποιοι θεσμοί χρειάζονται. Πώς πρέπει να τονώσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός την παρουσία του στα πράγματα και να μιλήσει και να απαιτήσει αυτό που χρειάζεται. Και ποια στρώματα πρέπει να βγουν μπροστά και πώς πρέπει να το αρθρώσουν αυτό. Γιατί για την ώρα, μεγάλα κομμάτια του ελληνικού λαού είναι βουβά. Βουβά. Υπάρχει μια τελείωτη φλιαρία στην κορυφή. Αλλά μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού είναι βουβά. Νομίζω ότι σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς μαζί σας για το βουβά. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαπαβίτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαΐν. Να είστε καλά.